κύριο Ζάεφ πρέπει να ολοκληρώσει τις αναγκαίες πολιτικές ενέργειες και στο εσωτερικό της χώρας του και αυτό ακριβώς είναι που αναμένουμε. Εγώ άρα είμαι... η συμφωνία σε κείμενο, κύριε Υπουργέ, έχει αποτυπωθεί, υπάρχει, θέλω να πω, και περιμένουμε να πέσουν οι τελικές υπογραφές, έχουν συμφωνηθεί όλα? Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα μέχρι να συμφωνηθούν όλα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή αναμένουμε από τη μεριά της πολιτικής ηγεσίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να κάνει το αποφασιστικό βήμα και να αποδεχτεί τη συμφωνία. Φυσικά, κατά τη διάρκεια των τεχνικών διαπραγματεύσεων, όλα όσο συμφωνούνται αποτυπώνονται και γραπτώς. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο αναμένουμε είναι την επικοινωνία μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, η οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προεξοφληθεί ως προς το χρόνο τον οποίο θα γίνει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα κείμενο επί της αρχής και μένει να προστεθούν, ας πούμε, τελικές λεπτομέρειες. Κάπως έτσι. Φυσικά η συμφωνία αποτυπώνεται κάθε φορά και γραπτώς. Αυτή είναι η δουλειά των τεχνικών κλιμακίων, αυτή είναι η δουλειά την οποία κάνουν οι τεχνικοί διαπραγματευτές, ολοκλήρωσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών την προηγούμενη Κυριακή και αυτή τη στιγμή αναμένουμε την τηλεφωνική επικοινωνία ή την επικοινωνία μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του κυρίου Ζάεφ, έτσι ώστε να ληφθούν και οι τελικές, οι οριστικές αποφάσεις για να καταλήξουμε σε μια κοινά αποδεκτή λύση. Πάντως προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι είδαμε τον Υπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Κοντζιά, μετά από τις δύο συναντήσεις που είχε πραγματοποιήσει με τον ομόλογό του, τον κύριο Δημητρόφ, να βγαίνει και να λέει, και μάλιστα μετά τη συνάντηση που είχε με τον ομόλογό του στη Γερμανία, ότι έχει συναυθεί μια συμφωνία η οποία μάλιστα θα είναι και υποφελής και για τις δύο πλευρές. Και μετά από 2-24 ώρα εσείς ο ίδιος να παίρνετε σαφείς αποστάσεις και να λέτε ότι τελικώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν υπάρχει συμφωνία. Θέλω να μας πείτε τελικώς τι συμβαίνει και φυσικά αν ο κύριος Κοντζιάς απολαμβάνει και τις εμπιστοσύνες του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης γενικότερα. Γιατί έχουν ακουστεί και γραφτεί πολλά. Είναι προφανές ότι ο το ίδιο πάντως δεν είπατε. Θα σας απαντήσω ακριβώς. Ο κύριος Κοντζιάς βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό. Ο Υπουργός Εξωτερικών έχει κάνει μια εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη δουλειά για περισσότερους από 4 μήνες. Και την προηγούμενη Κυριακή κατάφερε να καταλήξει με τον Υπουργό των Εξωτερικών της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σε μια τεχνική επί της αρχής συμφωνία. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα των πολιτικών αποφάσεων αφορά προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, τους πρωθυπουργούς. Ωστόσο, ο κύριος Κοντζιάς ορθώς είπε ότι σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών, οι δύο έχουν καταλήξει και έχουν ολοκληρώσει το έργο το οποίο έπρεπε να κάνουν. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα και προηγουμένως, ο κύριος Δημητρόφ, ο κύριος Ζάεφ, πρέπει να κάνει το αποφασιστικό βήμα έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία και να ολοκληρώσουμε μια διαδικασία η οποία ταλαιπωρεί τη χώρα μας αλλά και τη γειτονική χώρα εδώ και πάνω από 25 χρόνια. Το περίφημο και πολύ αναμενόμενο τηλεφώνημα να το περιμένουμε πότε? Γιατί γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ ότι ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ζάεφ διατηρούν μια καλή σχέση μεταξύ τους. Θέλω να πω, έχουμε βάλει κάποιο ορόσημο, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Έχουμε και την κρίσιμη σύνοδο σε λίγες μέρες. Να το περιμένουμε. Το περιμέναμε ήδη μέχρι την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τελικώς δεν έγινε. Μπορεί να γίνει και αύριο? Όχι. Εγώ δεν, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να προεξοφλήσω το χρόνο της επικοινωνίας των δύο πρωθυπουργών. Ο κύριος Ζάεφ έχει τις δικές του διαδικασίες στη χώρα του. Εκείνος θα κληθεί να αποφασίσει αν θα κάνει, όπως σας είπα και προηγουμένως, δύο φορές το αποφασιστικό βήμα. Το ζήτημα λοιπόν έχει να κάνει με το γεγονός ότι από την δική μας πλευρά ούτε πιαζόμαστε χρονικά, καθιονδήποτε τρόπο, ούτε από οποιοδήποτε άλλο, για να έχουμε αυτή τη συμφωνία. Έχουμε κάνει μια εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη δουλειά. Έχουμε καταλήξει στα γενικά αυτής της συμφωνίας και αυτή τη στιγμή αναμένουμε την πλευρά των γειτόνων μας. Η μπάλα βρίσκεται στη δική τους, στο δικό τους τερέν, αν θέλετε, και το μόνο το οποίο έχουμε να κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι να αναμένουμε. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω επομένως σε καμία περίπτωση τον χρόνο της επικοινωνίας. Σε περίπτωση πάντως που όλα πάνε καλά και που υπογραφεί αυτή και που υπάρχει συμφωνία και που πέσουν και υπογραφές, αν και εφόσον γίνει αυτό στις πρέσπες όπως λέει και το ρεπορτάζ, μετά τα επόμενα βήματα, κύριε Υπουργέ, θα είναι πια η κύρωση της συμφωνίας από τη δική μας Βουλή? Θα έρθει αφότου γίνει το δημοψήφισμα στη γείτονα και αφότου ξεκινήσουν και τις συνταγματικές αλλαγές, ή υπάρχει διαφορετικό πλάνο? Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να αποκαλύψω λεπτομέρειες της συμφωνίας έτσι όπως έχει
διαμορφωθεί από τους υπουργούς εξωτερικών. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με πάσα βεβαιότητα. Θέλω είναι... να πω να το περιμένουμε τώρα εδώ σύντομα ή θα πάμε από Σεπτέμβριο και μετά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι εφόσον υπάρξει συμφωνία, θα δυσκολευτεί πολύ και η Νέα Δημοκρατία αλλά και οποιοδήποτε άλλος από την μεριά της αντιπολίτευσης να βρει έναν λόγο για να μην την ψηφίσει. Θα πρόκειται για μια συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα της χώρας. Θα πρόκειται για μια συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει την ολοκλήρωση της μετάβασης σε μια νέα ονομασία για τη γειτονική μας χώρα και αυτό γίνεται με πολύ συγκεκριμένους τεχνικούς και δεσμευτικούς όρους. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Ακόμη βρισκόμαστε στο στάδιο όπου αναμένουμε από τη μεριά της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να κάνει την αποφασιστική κίνηση και να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις. Πάντως η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί ότι πάτε να δώσετε το όνομα για να πάρετε χρέος. Δεν ξέρω αν είδατε σήμερα και τη δήλωση του κύριου Βασίλη Κικίλια. Σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται οι δύο ξεχωριστές διαπραγματεύσεις. Όπως ξέρετε, το ζήτημα του ελληνικού χρέους και οι βασικές πολιτικές αποφάσεις, το περίγραμμα, αν θέλετε, της συμφωνίας, έχει προκύψει ήδη από την προηγούμενη χρονιά, από το Eurogroup της 15ης Ιουνίου του 2017. Επομένως, οι δύο διαπραγματεύσεις με κανέναν τρόπο δεν σχετίζονται. Και μου κάνει πραγματικά εντύπωση το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί αυτού του τύπου την αντιπολιτευτική ρητορική τη στιγμή που θα έπρεπε να τοποθετείται με πολύ μεγαλύτερη υπευθυνότητα και στο ζήτημα του ελληνικού χρέους αλλά και στο ζήτημα του ονοματολογικού. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι προσπαθεί μέσω διαφόρων ρητορικών τεχνασμάτων να βγει από το δικό της πολιτικό αδιέξοδο, το οποίο σχετίζεται με το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης επί περίπου 5 μήνες τώρα έχει αλλάξει 3 ή 4 φορές θέσεις. Δηλαδή, στην αρχή, σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ονόματος, μας είχε πει ότι θέλει μια συμφωνία έργα όμνες, η οποία να περιλαμβάνει και συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό, όταν είδε ότι η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι το θέτει στο τραπέζι ως κόκκινη γραμμή, ως κόκκινη διαπραγματευτική γραμμή, άλλαξε την πολιτική του τοποθέτηση και μας είπε ότι θα πρέπει να μεταθέσουμε το χρόνο τη συμφωνία. Το χρησιμοποιείτε λίγο για να διχάσετε τη Νέα Δημοκρατία, θέλω να Εμείς σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε το ζήτημα αυτό για διχασμό τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λειτουργούμε με όρους υπευθυνότητας. Ναι, βεβαίως, διότι καλούμε τη Νέα Δημοκρατία να τοποθετηθεί επιτέλους επί της αρχής στο ζήτημα και να μην προσπαθεί να βρίσκει τρόπους έτσι ώστε να διαφεύγει της πολιτικής τοποθέτησης. Και θα σας πω συγκεκριμένα. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, μετά από την αρχική του τοποθέτηση, μας είπε ότι δεν είναι σήμερα η κατάλληλη συγκυρία για να λυθεί το ζήτημα. Ενώ στην συνέχεια και μετά τα συλλαλητήρια τα οποία υπήρξαν, προσπάθησε να χαϊδέψει τα αυτιά όσων συμμετείχαν εκεί και καλώς συμμετείχαν, είχαν την άποψή τους, είχαν τους προβληματισμούς τους, είχαν τις επιφυλάξεις τους, είχαν τις αντιδράσεις τους. Κύριε Τζανακόπουλε, υπήρξαν πολλοί που επέκριναν τη συμμετοχή κάποιων πολιτών στα συλλαλητήρια, δεν λέω των ακροδεξιών δυνάμεων, αλλά στην αρχή είχατε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά τους τόνους. Επιτρέψτε μου όμως να ολοκληρώσω. Και νομίζω ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε ένα συλλαλητήριο. Φυσικά, κανένας δεν αρνείται το δικαίωμα των πολιτών να αντιδρούν με οποιονδήποτε τρόπο που αποφασίζουν, όμως εδώ συζητάμε κάτι διαφορετικό. Συζητάμε τις τοποθετήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Σας λέω λοιπόν ότι μετά την τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος φαίνεται ότι άρχισε να αρέπει προς μια γραμμή η οποία αρνούνταν οποιαδήποτε συμφωνία θα εμπεριείχε τον όρο Μακεδονία, στη συνέχεια, στην εμφάνισή του στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αυτό το οποίο μας είπε είναι ότι τελικά θα αποδεχθεί μια συμφωνία έργα όμνες η οποία θα περιλαμβάνει τη συνταγματική αναθεώρηση. Όταν είδε όμως ότι τελικά η συμφωνία έρχεται πάρα πολύ κοντά πια και ότι η απέναντι πλευρά φαίνεται να αποδέχεται ως βασικό όρο, ως βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη μιας αποδεκτής λύσης και από τη δική μας πλευρά το έργα όμνες και τη συνταγματική αναθεώρηση, ξαναγύρισε τα πράγματα, ήρθε στην Αθήνα και πλέον ξαναακούμε ότι η Νέα Δημοκρατία αρχίζει να παίρνει αποστάσεις από την πιθανότητα υποστήριξης μιας τέτοιας συμφωνίας. Λοιπόν, αυτή δεν είναι μια σοβαρή πολιτική τοποθέτηση. Από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης έχουμε πει από την αρχή με όλη την δυνατή σαφήνεια ότι εμείς λειτουργούμε στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης στη βάση μιας εθνικής γραμμής όπως αυτή διαμορφώθηκε από το 2008 και αυτό θα ολοκληρώσουμε για να μπορέσουμε επιτέλους να απαλλάξουμε τη χώρα μας από το βάρος ενός ανοιχτού διπλωματικού θέματος το οποίο ταλαιπωρεί και την Ελλάδα αλλά και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας από το 1990 περίπου. Ένα θέμα στο οποίο όμως, κύριε εκπρόσωπε, δεν σας στηρίζουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Δεν έχουν αλλάξει προς ώρας τουλάχιστον
τουλάχιστον λέω γραμμή. Το ερώτημα είναι, νομίζω έχετε βαρθεί και εσείς να σας το θέτουν, πώς μπορείτε να πορευτείτε διαφωνώντας σε ένα πάρα πολύ κομβικό ζήτημα, εθνικό ζήτημα, και νομίζω ότι κι εσείς, αν ήσασταν σε θέση αντιπολίτευσης, θα ζητάγατε ακριβώς αυτό που ζητάει η Νέα Δημοκρατία, να παραιτηθείτε. Κοιτάξτε να δείτε, σε σχέση με την συνεργασία... Εκτός αν με συγχωρείτε, αν έχετε κάποια, πώς να το πω, δείγματα ότι μπορεί να αλλάξουν στάση την τελευταία στιγμή ανεξάρτητοι Έλληνες και να μας εκπλήξουν θετικά, τουλάχιστον κάποιοι βουλευτές του κύριου Καμένου. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι η συμφωνία θα είναι τέτοια που θα διασφαλίζει με τον αυστηρότερο δυνατό τρόπο τα εθνικά συμφέροντα. Από εκεί και πέρα, όταν έρθει η συμφωνία, εφόσον έρθει και καλώς να έρθει, θεωρώ ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα τοποθετηθούν και πιστεύω ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη και ευρεία κοινοβουλευτική συνένεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Καμένο και την άποψή του, έτσι όπως έχει κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο εδώ και αρκετό καιρό, σεβόμαστε απολύτως, ωστόσο θα έλεγα να μην προεξοφλούμε τοποθετήσεις μέχρι να δει η συμφωνία το φως της δημοσιότητας. Τώρα, έχουμε όμως ξαναπεί και εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι φυσικά η ΑΝΕΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο κόμματα με διαφορετικές πολιτικές καταγωγές, με διαφορετικές ιδεολογικές τοποθετήσεις και τα οποία βρέθηκαν στην κυβέρνηση με μια πολιτική στόχευση η οποία βασίζεται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά την έξοδο από το μνημόνιο και την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Ο δεύτερος άξονας αφορά την θεσμική θωράκιση της ελληνικής πολιτείας απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς. Επομένως, μια διαφορετική τοποθέτηση του κυρίου Καμένου δεν νομίζω ότι θέτει το οποιοδήποτε ζήτημα για την συνέχιση της κυβέρνησης και την ολοκλήρωση της θητείας της. Δεν αποκλείται όμως και το ενδεχόμενο, λέω τώρα εγώ, όταν θα φτάσουμε σε ψηφοφορία, να είναι τέτοια συμφωνία που να αλλάξει στάση του κυρίου Καμένου, ή το αποκλείεται κατηγορηματικά? Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, θα το ήλπιζα. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι αφήνουμε, καλό είναι να αναμένουμε μέχρι να έρθει η συγκεκριμένη συμφωνία και να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις επί αυτής. Και το όνομα είναι η Σεβέρνα Μακεντώνη, για όπως διαβάσαμε στον κυριακάτικο τύπο, κάτι στο οποίο αντέδρασε μάλιστα και η Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι αυτό είναι το όνομα και εσείς δεν ενημερώνετε τον ελληνικό λαό και το διαβάζουμε μέσα από εφημερίδες. Είναι φαβορί τουλάχιστον. Σας είπα και προηγουμένως ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί αν δεν συμφωνηθούν όλα. Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, διαπραγματευτήκαμε στη βάση των τεσσάρων ονομάτων τα οποία υπήρχαν στην πρόταση του κυρίου Νίμιτς και δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα αυτή τη στιγμή να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι αν και κατά πόσο η πολιτική ηγεσία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας θα κάνει το αποφασιστικό βήμα για να προχωρήσουμε, να καταλήξουμε στις διαπραγματεύσεις και να φτάσουμε σε μια κοινά αποδεκτή λύση μεταξύ των δύο χωρών. Εντάξει, καταλαβαίνω, δεν το διαψεύδετε όμως. Λοιπόν, πάμε λίγο στα της οικονομίας. Ξεκινήσαμε με το Washington Group. Φαντάζομαι εσείς ξέρετε καλύτερα από εμάς τι ακριβώς συμβαίνει. Το θέμα είναι εάν και με φόντο την κρίση στην Ιταλία εξακολουθείτε να έχετε την ίδια γραμμή με τα περί πιστοληπτικής γραμμής, γιατί έχουν ακουστεί επίσης πάρα πολλά, μήπως πρέπει να το ξαναδούμε. Κάποιοι λένε ότι μπορεί και να ταλαντευόμαστε μεταξύ παράτασης και πιστοληπτικής γραμμής την ώρα που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιέζει. Τελικά, πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι απολύτως διαφωτιστική η δήλωση του κ. Σεντένο, σύμφωνα με την οποία η συμφωνία για το ελληνικό χρέος θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να προχωρήσει μετά τις 20 Αυγούστου στις αναγκαίες διαδικασίες για να ανακτήσει την αυτοδύναμη πρόσβασή της στις αγορές χρήματος. Επομένως, ούτε από τον επικεφαλής του Eurogroup, ούτε από καμία άλλη, από κανέναν άλλο πολιτικό θεσμό, ούτε πολύ περισσότερο από κανένα άλλο κράτος μέλος, δεν μπαίνει το ζήτημα ούτε της προληπτικής γραμμής, ούτε φυσικά της παράτασης του προγράμματος. Η διαδικασία έχει ως εξής: έχουμε πάρα πολλές φορές μιλήσει για το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων. Στις 21 Ιουνίου θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για το ελληνικό χρέος, η οποία θα έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Βλέπουμε όμως, κύριε εκπρόσωπε, ότι το Βερολίνο, το πάμε και πριν, επιμένει και συνδέει συνεχώς τα μέτρα της ελάφρυνσης με αξιολογήσεις, την ώρα που το Ταμείο έχει μια άλλη στάση. Αυτός ο γρίφος εκεί πώς θα. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν δύο διαφορετικά ζητήματα τα οποία απασχολούν αυτή τη στιγμή όλους όσους συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Από τη μία μεριά έχουμε μία
εμπροστοβαρή, αν θέλετε, ρύθμιση του ελληνικού χρέους, η οποία θα πάρει το χαρακτήρα επιμηκύνσεων, παγώματος επιτοκίων, πιθανών κάποιων buyback εκ μέρους του ESM που θα αφορούν τα δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μια σειρά από μέτρα τα οποία συζητιούνται αυτή τη στιγμή μεταξύ όλων όσων συμμετέχουν στις τεχνικές διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι το ένα ζήτημα και το οποίο δεν συνδέεται κατά κανέναν τρόπο με αξιολογήσεις ή με πολιτικές. Από την άλλη μεριά έχουμε το ζήτημα του γαλλικού μηχανισμού, ο οποίος, όπως έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές, έχει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη λειτουργία. Ποια είναι αυτή? Ότι εφόσον οι προβλέψεις του ESM για την ανάπτυξη δεν πέφτουν μέσα, αλλά αντιθέτως είναι χαμηλότερος του αναμενόμενου, τότε ο γαλλικός μηχανισμός θα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιμηκύνει περαιτέρω τις οριμάνσεις των ελληνικών ομολόγων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν για παράδειγμα η αρχική επιμήκυνση είναι στα 10 χρόνια και έχουμε μια χαμηλότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη, ο γαλλικός μηχανισμός θα φροντίζει έτσι ώστε τα 10 χρόνια να γίνουν 11, 12 κλπ. Οι Γερμανοί σε αυτήν τη συζήτηση αυτό το οποίο ζητούν είναι η λειτουργία αυτή του γαλλικού μηχανισμού να μην είναι αυτοματοποιημένη, αλλά να εξαρτάται από συγκεκριμένες πολιτικές προϋποθέσεις. Παράδειγμα, αν θα καταφέρνουμε να πιάνουμε τους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων έτσι όπως αυτοί έχουν καθοριστεί στην απόφαση του Eurogroup. Άρα λοιπόν μιλάμε. Γιατί... Μιλάμε, ναι, ακριβώς. Μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα, για δύο εντελώς διαφορετικές τεχνικές προϋποθέσεις για να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις ό,τι αφορά το ζήτημα του χρέους και είμαι απολύτως αισιόδοξος ότι η απόφαση η οποία θα πάρθει στις 21 έκτου δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο στον οποιονδήποτε να αμφισβητήσει την αξιοπιστία της εξόδου της χώρας στις αγορές χρήματος από τον Αύγουστο και μετά. Κύριε Υπουργέ, ήμασταν και πέρυσι, θα θυμάστε, όταν συζητάγαμε για το QE και το πρόγραμμα της προσωπικής χαλάρωσης, το οποίο μέχρι στιγμής δεν καταφέραμε όμως να το πάρουμε. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι πάντοτε το πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης εξαρτάται από μία ανεξάρτητη απόφαση την οποία παίρνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η ελληνική κυβέρνηση όμως ήταν αισιόδοξη ότι θα καταφέρει να αποσπάσει μια πολύ θετική απόφαση για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, πράγμα και το οποίο έγινε στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου. Δηλαδή, τέθηκε τότε ένα βασικό περίγραμμα στη βάση του οποίου σήμερα ολοκληρώνονται πια οι διαπραγματεύσεις για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Εκτιμώ λοιπόν ότι δικαίως ήμασταν αισιόδοξοι. Βεβαίως, κάθε φορά μια διαπραγμάτευση μπορεί να καταλήξει και με ακόμα καλύτερο τρόπο ή και στον αντίθετο αποτέλεσμα. Ωστόσο, θεωρώ ότι έχουμε επιτύχει αυτή τη στιγμή να ανακτήσουμε την αξιοπιστία της χώρας και να καταλήγουμε σε συμφωνίες οι οποίες θα μας οδηγήσουν στην οριστική έξοδο από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018. Και σε περίπτωση που το Ταμείο φύγει τελικώς, να περιμένουμε τι? Ότι θα ξανακαθίσουμε στο τραπέζι με τους δανειστές για να πάρουμε πίσω κάποια μέτρα που μας επιβλήθηκαν με την δική τους, έτσι, ας πούμε, με το δικό τους θέλω? Κοιτάξτε, σε περίπτωση, ξαναλέω, που το Ταμείο φύγει. Το ζήτημα της συμμετοχής ή της μη συμμετοχής του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα αφενός οφείλω να πω ότι δεν θα επηρεάσει κατά κανέναν τρόπο την αξιοπιστία της εξόδου της χώρας. Αυτή τη στιγμή συζητούνται και στο Washington Group αλλά και στο επίπεδο των τεχνικών συζητήσεων που διαρκούν μια σειρά από λύσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η εκτίμησή μου είναι όμως ότι όλα τα ζητήματα εξαρτώνται από την δημοσιονομική πορεία της χώρας για το 2018 και το 2019. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι ήδη και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών έχουν πει ότι ειδικά για το 2019 φαίνεται να διαμορφώνεται ένας δημοσιονομικός χώρος που θα μας δώσει τη δυνατότητα να πάρουμε περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης των στρωμάτων που έχουν υποστεί την μεγαλύτερη ζημιά καθ' αυτή την περίοδο της κρίσης. Τώρα, σε ποιους τομείς θα συγκεκριμενοποιηθούν τα μέτρα αυτά δεν είναι κάτι το οποίο τίθεται αυτή τη στιγμή σε διαπραγμάτευση με τους θεσμούς. Λοιπόν, θα σας ζητήσω να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για 2 λεπτά και να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα που έχουμε να συζητήσουμε.